Και εγώ θα κάνω τώρα εδώ τις συστάσεις. Ο κύριος Στέλιος Κερασίδης, πιανίστας και συνθέτης, παρακαλώ. Σωστά τα λέω? Ναι, ευχαριστώ. Σωστά τα λέω. Και ο πατέρας, Φώτης Κερασίδης. Κυρία λοιπόν, Λένα, καλώς σας βρήκαμε. Κυρία Λένα. Κυρία Λένα. Κυρία Λένα. Κυρία Λένα, Λένα μου, καλώς σας βρήκαμε. Λένα μου. Στέλιο, εμείς είμαστε κοντά στην ίδια ηλικία. 2-3-2 πάνω. Περίπου στα ίδια είμαστε. Έτσι. Εγώ δεν είμαι παιδί θαύμα, βέβαια, σαν εσένα. Αλλά πάντα βλέπω τα παιδιά θαύματα. Είχα και συμμαθητές στο σχολείο και έλεγα, βρε δες πως οι άνθρωποι που πολύ μικροί έχουν ταλέντα. Άρα εγώ σημαίνει ότι είμαι ατάλαντη, διότι δεν έχω από τα 2, τα 3, τα 5. Λοιπόν, Στέλιο. Όχι και ατάλαντη. Όχι και ατάλαντη. Λοιπόν, Στέλιο, πόσο ετών είσαι τώρα? 10 είναι. Και από πότε άρχισε να παίζει πιάνο? Άρχισα από τα 2. Τα 2. Στα 2 έτη, όταν είσαι. Πώς καταλαβαίνεις ότι θες να παίξεις πιάνο? Δηλαδή, ποιος σου είπε, αυτό είναι πιάνο, κάτσε και παίξε? Δεν έγινε έτσι. Πώς έγινε? Όταν ήμουν στην κοιλιά της μαμάς μου, έπαιζε ο παπάς πάντα πιάνο. Και όταν γεννήθηκα, άρχισα να σκαρφαλώνω εκεί στο πιάνο, ακούγα και τον παπά μου. Και ήθελα να παίξω κι εγώ σαν τον παπά, κάτι γρήγορο που έπαιζε. Σκαρφάλωνα και... Τότε πάταγα λίγες νότες και μετά ο μπαμπάς είδε τι έχω. Περισσότερες νότες και περισσότερες νότες. Ένα μουσικό ταλέντο και τότε άρχισε να μου τα εξελίσσει. Ναι, αλλά πατάω κάποιες νότες μέχρι το παίζω τόσο καλά ή χρειάζεται βέβαια και χρόνος. Εσύ μέσα σε λίγο καιρό το έκανες αυτό. Κάποια χρόνια. Ναι, δεν ξέρω. Δουλεύουμε αρκετά. Ναι. Δουλεύετε, δηλαδή και εσείς παίζετε πιάνο? Εγώ είμαι πιανίστας, καθηγητής πιάνου. Οπότε υπάρχει αυτό που λέμε από την οικογένεια που έρχεται και το ταλέντο αλλά και η αφορμή. Γιατί πολλές φορές κάποιοι μπορεί να έχουν ταλέντο αλλά δεν έχουν την αφορμή. Σίγουρα σε μια τόσο μικρή ηλικία έχεις ένα μιμητισμό στην αρχή. Γιατί αλλιώς, άμα δεν το βλέπεις πουθενά, πώς θα τα ανακαλύψεις κάτι? Το έβλεπε και σκαρφάλωσε. Και τώρα έφτασε. Τώρα δηλαδή να κάνει αυτά που κάνει. Δεν μιλάμε με έναν 10χρονο ο οποίος έχει ένα μικρό ταλέντο. Μιλάμε με έναν μεγάλο συνθέτη και μεγάλο πιανίστα, σωστά τα λέω, Στέλιο? Δεν ξέρω. Εντάξει, όχι, δεν το λέει ο ίδιος έτσι. Καλά κάνει και είναι σεμνό παιδί. Να σε ρωτήσω, όταν όμως οι άλλοι σου έτσι, φίλοι, συμμαθητές και σε αυτή την ηλικία μετά τα 5, άρχισαν να παίζουν έξω, να κάνουν και να μην έχουν αυτές τις ασχολίες που έχεις εσύ. Εσύ ένιωθες ότι είσαι λίγο έτσι διαφορετικός από τα άλλα παιδιά? Δεν ήθελα να είμαι. Οι φίλοι μου μια χαρά με θεωρούν κανονικά, δηλαδή. Βέβαια, λέμε... κανονικά παιδί είσαι, κανονικό είναι. Αλλά ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή προοδεύει πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με παιδιά της ηλικίας του που ακόμα δεν έχουν βρει την κλίση τους, το ταλέντο τους. Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά παραμένει ένα χαρούμενο παιδί, ας πούμε. Τα προλαβαίνεις του... όλα, δεν δηλαδή. Δεν θέλω να νιώθω διαφορετικός. Δεν θες, προφανώς δεν θες να νιώθεις διαφορετικός. Διαφορετικός με την καλή έννοια, όχι με την κακή. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν τα προλαβαίνεις κιόλα. Δηλαδή, πιάνο, πόσες ώρες την ημέρα ασχολείσαι με το πιάνο? Τρεις ώρες. Α, τρεις ώρες μόνο. Ναι. Και τις υπόλοιπες τι κάνεις? Παίζω με τις αδερφές μου, με τα λέγκο μου, έξω στο κήπο, πηγαίνω βόλτες με το ποδήλατό μου, πάμε σινεμά. Μην νομίζετε ότι είμαι όλη καλά, μέρα και τρεις στο πιάνο. Δεν είναι. Και εγώ νομίζω και εγώ το κατάλαβα λίγο έτσι. Τι τρεις τώρα, λέει. Ότι είπε λίγο ένα μικρό ψεματάκι, αλλά είπα να μην τον προδώσω. Ένα μεγάλο ψεματάκι. Άμα κάνουμε τρεις, κάνουμε πάρτι. Άμα κάνει τρεις ώρες μελέτη. Α, ναι. Α, λιγότερες κάνει. Μία, μια, μισή με το ζόρι, δύο. Ναι, γιατί είναι αλέγκρος τύπος. Είναι ζωηρός. Εντάξει, βέβαια, μία ώρα κάθε μέρα. Δεν είναι λίγο για να βάλει σε αρθριστικά, είναι πολλές ώρες. Ναι, απλά δεν είναι του τρελού πρωταθλητισμού, α πούμε, αυτό το τρίωρο, τετράωρο που κάνουν οι Ιαπωνέζοι και οι Κινέζοι. Εντάξει, έχουν και άλλη κουλτούρα και άλλη νοοτροπία και να σας πω και τη γνώμη μου, την προσωπική, όμως. Αν έχει και σημασία, είναι καλύτερο ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία να τα κάνει ναι, όλα πολύ λίγο και ας έχει ταλέντο κάπου. Αυτό κοιτάμε. Εγώ είδα αυτό το χειροκρότημα που έλαβες. Πού ήταν εκείνο? Στο Ηρώδιο. Στο Ηρώδιο. Πόσο μεγάλη τιμή είναι να σηκώνονται άνθρωποι όρθιοι και να σε χειροκροτούν εσένα? Δεν μπορεί να το περιγράψω. Είναι... Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος όταν με χειροκροτάνε, επειδή... Εντάξει, δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Αλλά... Εσύ δεν το καταλαβαίνεις ακόμα και αυτό είναι και σημαντικό, γιατί είναι καλό να είσαι προσγειωμένος, αλλά αυτό που κάνεις είναι πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σπουδαίο, γιατί όταν ήρθε ο Μίλτος Ετελάρης στο γραφείο και μας είπε ότι έχω ένα παιδί το οποίο είναι παιδί θαύμα, αυτό ναι, από τα 2 μέχρι τα 10 τώρα παίζει πιάνο, όλοι μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Με το στόμα ανοιχτό μείναμε, Στέλιο. Και με το ταλέντο σου και με τη φυσιογνωμία σου. Ευχαριστώ πολύ. Θα της πεις της κυρίας Ζένας που έχεις να πας.
τώρα. Στο Ντουμπάι. Πού θα πας τώρα? Στο Ντουμπάι. Τι θα κάνεις στο Ντουμπάι? Θα πάω... Έχει αξιολογηθεί, ναι, μέσα στα 100 καλύτερα ταλέντα του κόσμου και θα πάμε να κάνει την απονομή, έτσι ώστε... Αλλά θα έχω και 2 μέρες να διασκεδάσεις. Α, θα έχει και 2. Στο Ντουμπάι δηλαδή, εσύ 10 ετών πώς θα διασκεδάσεις? Για να ξέρουμε κι εμείς δηλαδή. Τρόπο, στις νεροτσουλήθρες. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείς να διασκεδάσεις. Τι σ' αρέσει πιο πολύ να κάνεις όμως εσένα? Όταν δηλαδή δεν παίζεις πιάνο και λες... Οι ουρανοξύστες μου αρέσουν πολύ. Οι ουρανοξύστες. Αυτό δεν τους έχουμε εδώ πέρα βέβαια στην Ελλάδα. Εδώ όταν είσαι στο σπίτι σου, τι λες? Έχω τώρα, δεν θέλω να παίξω πιάνο, μου την έχει δώσει. Το έχεις πει αυτό ποτέ? Ναι. Γιατί? Όταν βαριέμαι και θέλω να παίξω με τις αδερφές μου, με το τάμπλετ μου, βαριέμαι και λέω στον παπά θέλω να σταματήσουμε. Είσαι ένας υπέροχος, υπέροχος άνθρωπος και θα γίνεις ακόμα πιο σπουδαίος πιανίστας όσο μεγαλώνεις, γιατί όσο εξασκείς αυτό το πράγμα, τόσο εσύ καλύτερος γίνεσαι. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, Στέλιο. Εγώ. Και είσαι ένα γλυκύτατο, γλυκύτατο παιδί. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα, γιατί θα τα βρεις μπροστά σου τα καλύτερα και θα είναι πολύ σπουδαία πράγματα αυτά τα οποία θα πετύχεις στη ζωή σου. Πολύ. Να παραμείνεις προσγειωμένος όπως είσαι και κοντά στην οικογένειά σου. Θέλω να πω, πριν κλείσουμε, ότι έβγαλε ένα βίντεο τώρα ο Στέλιος που μας είχαν φωνάξει η ελληνική πρεσβεία εκεί στην Αλβανία και βγάλαμε ένα βίντεο φοβερό με... Να μπει ο κόσμος να το δει, έχει πολύ δυνατά social στο YouTube του Στέλιου, που αναδείξαμε ό,τι ελληνικό υπάρχει εκεί, αρχαία ελληνικά θέατρα, τον ελληνισμό εκεί πέρα, με μια έτσι πολύ συγκινητική προσέγγιση και μια μουσική του Στέλιου. Οπότε, πες γεια στον Κωνσταντίνο εκεί που σε φώναξε. Και για Κωνσταντίνε, να το δει ο κόσμος, είναι μια τρομερή παραγωγή, τι είναι πολύ συγκινητικό, το τι ελληνισμός υπάρχει στη χώρα, τη γείτονα που δεν το γνωρίζουμε κιόλας. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Εσείς φαντάζομαι πατέρας... Σε διπλωματικές αποστολές ο Στέλιος δηλαδή. Σε διπλωματικές αποστολές να ακούνε οι διπλωμάτες να παίρνουν μαθήματα. Έτσι. Εσείς ως πατέρας είστε περήφανος πατέρας. Ε. Θα μπορούσατε να είστε και αλλιώς βέβαια. Εγώ είμαι πολύ περήφανος γιατί είναι ένα παιδί που παραμένει σβούρα. Δηλαδή δεν είναι... Δεν κάθεται και ήσυχο. Όχι, και έχει μια προσέγγιση. Ναι, μεν κάνουμε ό,τι κάνουμε, αλλά είμαστε χαρούμενοι, παίζουμε, μπορούμε να το αφήσουμε και στην άκρη. Και αυτό είναι ένας δύσκολος συνδυασμός. Να, προχθές έπαιξε στα παιδιά με νοητική υστέρηση, ας πούμε, και ήταν κάτι πολύ συγκινητικό εκεί στο Pengap. Θέλω να πω, δεν είναι απλά είμαι αστέρι και πουλάω φιγούρα σαν παιδί θαύμα. Όχι. Αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε ένα παιδί το οποίο είναι ένα υγιές πρότυπο, ένα χαρούμενο πρότυπο. Πολύ. Και δίνει με τη μουσική του ελπίδα. Και κλείνει με ωραίο τρόπο την εκπομπή σας. Κλείνει ο Στέλιος, δεν μας έκανε ποδαρικό, αλλά έρχεται στο τέλος της εκπομπής, που αυτό είναι ακόμα καλύτερο λένε. Γιατί αρχίζει κάτι καινούριο καλύτερο, οπότε να λέμε ποδαρικό στο κάτι καινούριο το καλύτερο. Το Μίλτο Σκάι θα τον στείλει στο Ντουμπάι μαζί μας. Ανοιχτή, ναι, πρόσκληση στο Μίλτο Σακελάρη, για να έχουμε κάλυψη, παρακαλώ, εκεί, να ακούσει ο Σκάι. Με τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο. Να ακούσει η διεύθυνση, να ακούσει η διοίκηση, ναι, να πάει ο Μίλτο Σακελάρη στο Ντουμπάι. Τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο φέτος θα μαζευτούν στο Ντουμπάι. Τα 100 Στέλιος πήρε το βραβείο της μουσικής δηλαδή σε όλο τον κόσμο για το 2022. Οπότε θέλουμε τον Μίλτο μαζί να έχουμε κάλυψη. Ναι, εγώ Στέλιο μου μπορώ να έρθω να σου κάνω μια έτσι επίσημη χειραψία και μια μεγάλη αγκαλιά και να σε ευχαριστήσω που ήρθες σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και είσαι ένα λουλούδι είσαι. Και στον πατέρα, χάρηκα πολύ. Έχετε ένα πανέμορφο παιδάκι, ένα ταλαντούχο παιδάκι και ένα καλό παιδί. Ναι, είναι γλυκό παιδάκι. Στέλιο. Και αδερφές του. Όταν θα γίνεις κάτι πολύ έτσι πιο μεγάλο από αυτό που ήδη είσαι, να θυμάσαι τη Λένα Φλιτζάνη κάποτε που ήρθες εδώ στην εκπομπή και κάναμε μια συνέντευξη. Δηλαδή θα μου έχεις μια θέση κάπου εκεί μπροστά, κάπου πίσω να σε βλέπω, ε. Ναι. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε εμείς όμως να βρούμε τη Χρύσα Μπάτου, η οποία...